Ladies and gentlemen, I propose a... Αμερικανική βάση γουρνών το 1992. Τον Ιούνιο του 1994, ο χώρος της βάσης επέστρεψε στην Ελλάδα, οπότε ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση της εγκατάλειψης του χώρου, οι λαιλασίες και εικόνες που δεν τιμούν το νησί μας. 25 χρόνια μετά, δρομολογείται με τη βούλα του Ταϊπέθ η αξιοποίηση της τεράστιας έκτασης φιλέτο της πρώην Αμερικανικής βάσης γουρνών στα πρότυπα του ελληνικού. Εκτός απροόπτου, η βολιδοσκόπηση των υποψήφιων επενδυτών ξεκινά εντός του 2020. Τα σχέδια του ΤΑΙΠΕΘ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις και μαρίνα. Ναι στην ήπια αξιοποίηση της τεράστιας έκτασης, λέει ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος, ο οποίος αναμένει να συναντηθεί με στελέχη του ΤΑΙΠΕΘ. Το κομμάτι της πρώην Αμερικάνικης βάσης πρέπει να τύχει πλέον αξιοποίησης. Η παρακμή, η αναξιοπρέπεια και η αναξιοποίητη περιουσία του δημοσίου εδώ και πολλές δεκαετίες, άνω των 25 ετών, δεν περιποιεί τιμή. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να υπάρχει αξιοποίηση. Ζητούμε μια ήπια αξιοποίηση, όχι με υπερμεγέθη στις ξενοδοχειακές μονάδες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Όμως πρέπει οτιδήποτε γίνεται να γίνεται με διαβούλευση. Και θεωρώ ότι αν ξαναγίνει πάλι μια συζήτηση για να αποφασίσει, αλλά η άποψη δική μας είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, δεν είναι καθοριστικού. Γνωρίζω ότι ο Δήμος Χερσονήσου είχε πει υπέρ της αξιοποίησης και υπέρ είμαστε και εμείς, αλλά να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Στη πρώτη ζώνη, στο νότιο τμήμα, προβλέπεται να δημιουργηθούν εμπορικά κέντρα, θεματικά πάρκα και χώρια αναψυχής, ενώ στη δεύτερη ζώνη προβλέπεται η κατασκευή τουριστικών υποδομών, συνεδριακών κέντρων, τουριστικοί λιμένες, αλλά και αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Να μην δημιουργηστεί μια επένδυση περίκλειστη, αλλά να δοθούν κίνητρα και δράσεις, ούτως ώστε υποδομές που έχουν μείνει στην πρώην Δημοτική Ενότητα Γουβών πίσω, πλέον να πάρουν το δρόμο της υλοποίησης, όπως είναι διευθετήσεις δερμάτων, σχέδια πόλης, βιολογικοί καθαρισμοί και άλλες υποδομές, προκειμένου ο τόπος να υποστεί μια ανάπτυξη. Δεν δεχόμαστε δηλαδή μια, αν θέλετε, επένδυση γκέτο. Είχαμε πάει με τον Δήμαρχο Χερσονήσου πριν από 2 χρόνια. Έκτοτε δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το ΤΑΙΠΕ τι θέλει να κάνει. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας καζίνο στην Κρήτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Χερσονήσου δηλώνουν. Η θέση δική μας για καζίνο που θα προσελκύσει ένα υψηλό τουρισμό είναι υπέρ να γίνει ένα καζίνο στην Κρήτη. Είναι ευθύνη της πολιτείας να επιλέξει το καταλληλότερο μέρος για να δώσει όλα αυτά τα ωφέλη που δίνει ένα καζίνο υψηλών προδιαγραφών. Στο οποίο δεν είμαστε αντίθετοι. Είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε ένα αναβαθμισμένο target group τουριστών, αναβαθμισμένου οικονομικού, αν θέλετε, εισοδήματος, το οποίο φέρνει ένα, αν θέλετε, ποιοτικότερο τουρισμό στην περιοχή μας.